Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Master League από τη Sony Carina, για την 17η αγωνιστική αυτή πιο συγκεκριμένα και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση μεταξύ Atlanta Sox και Capital Leaders. Πρώτο σουτ είναι άστοχο από τον Λίγκο. Υπάρχει μεγάλη λειψανδρία και στις δύο ομάδες και στους δύο πάγκους. 6 μόλις παίκτες για Atlanta Sox και οι πληροφορίες λένε ότι θα μείνουν 5 στους Βούλγαρης. Στην παραχώρηση την καθιερωμένη συγκεκριμένη από το παιχνίδι ανέφερε ότι ο ίδιος θα αποχωρήσει κατά τη λήξη του πρώτου του χρόνου. Από την άλλη 6 παίκτες, αν δεν κάνω λάθος, και για τους Λίζαρντ, δεν ξέρω ποιοι έχουν δικαιωματικοποιηθεί, αλλά 6 παίκτες είναι πριν από την ετοιμασία. Κρίνοντας μαζί τον από την εξωτερική εμφάνιση, anyways, μία από τις πρώτες επιθέσεις για τους Σόξ, καθώς προηγούμενη ιδέα για τους Λίζαρντ δεν έφερε αποτελέσματα, θα φέρει αποτελέσματα. Η επίθεση σου για 3 είναι εύστοχο στο σκουρέ τη Βουλγαρία. Ποιο μα έκανε κάποιε δηλώσει σε περίπτωση που το ξεχάσετε από το προηγούμενο λεπτό. Anyways. Τώρα παίξει στα πόδια ο Κουκούλη πολλού παίκτε. Θα το δοθεί καλακίθιο. Γυρίσει, καλό passing game. Κουκούλη τώρα. Δηλήσει για 3 είναι τελείω. Χρόνο επίθεση μακαρισμένο είναι άστοχο πολύ ψηλά. Δύο παίκτες, υπάρχει επιθετικό rebound τελικά στο Χαρτζηλί, ο οποίος πήγε εκεί πέρα που ήταν η μπάλα και η μπάλα και ήταν ο ίδιος. Λίγος το δευτερόλεπτα σήμερα με τον coach που έκανε κάποιες γλώσσες, θα κερδίσει το πρώτο φαουλ του παιχνιδιού ο Λίγος. Το Στέλιο Βούλγαρη. Οπότε 1,5 λεπτό, ένα jump shoot. Έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος, αλλά σκότσε ο Καραμπιλής. Αμυντικό rebound. Καταφέρει να συγκρατήσει ο Καρακίθιος. Και να κλέψει. Λειτουργούν 7 σερί ήττες στη Master League. Είναι στα 6-11 οι Lizards. Στα 13-3 προέρχονται από την τρίτη τους μόλις ήττα. Ένα ωραίο spin move είναι άσοπος. Πάρτε με δυτικό rebound να υπάρχει. Παραβασία. Τα 3-3 λοιπόν για τους Atlanta Sox, οι οποίοι προέρχονται από την τρίτη τους μόλις ήττα. Πρόλαβα τα δρόμενα, η εξέλιξη του παιχνιδιού. Ένα δύο στην Dream Team με 25 πόντους, 80-55. Ένα jump shoot είναι εύστοχο από μακριά. Τα 2 πόντους. Το Δεβέλκου. 5-0. Γκούλης. Προσδοτικής στα 16 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Είναι ξύπνη και είναι άσχος ο Χαρτζηλής. Μπορεί να το περάσει εκτός. Μαζί με τον Καρακίτσι, ο οποίος πήγε να συγκρατήσει. 5-0 λοιπόν παραμένει. Άμυνα ζώνης. Αναφέρει και άμυνα ζώνης από τον coach, τον τεχνικά φιλοξενούμενο της Τσίσης. Αυτό βλέπουμε τώρα. Παρθέτης. Τεχνική φωνάζει ο coach στην αρχή. Μπορεί να περάσει εκτός. Και βγήκε η άμυνα καθώς. Όχι για κυρώσεις, ακριβώς για ποδός, αν μου επιτρέπει την εξυπλασία. Σε λίγο Βούλγαρη αυτή θα περάσει εκτός. Μπάλα. 5-0, ψάχνουν ακόμα τους πρώτους πόντους οι Lizards. Ο Καρτζηλής, ωραία πάσα τι πήγε να κάνει. Είναι άνθρωπος και έχει πέσει κάτω. Καρακίτσιος θα ρωτήσουμε να είναι όλα καλά. Πράγματι σηκώνεται, υπάρχει αριθμητικό πλεονέκτημα. Ένα jump shoot είναι άσχημο, δεν θα δει και όλο το Βούλγαρη. Αλλά έχει ξεχαστεί μια offside εντός εισαγωγικών πάσα. Θα συγκρατήσει την μπάλα και μετά από μια προσποίηση να πετύχει τους πρώτους πόντους. Το Λίγος. Ωραία από την άλλη άκρη του γηπέδου από τον Χαρτζηλή για 3 στα 18 δευτερόλεπτα έστοχος. Τώρα θα λύτης. Κούλης, σκαστή πάσα υπέροχη θα συγκρατήσει, θα τη μετατρέψει και σε αυτή το Καρακίτσιος. Το Δέντης. Το 4 λοιπόν, double score στη ζώνη Καρίνα, μόλις ένα φάουλ μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Βούλγαρης. Προσθέτει στα 11 δευτερόλεπτα. Βούλγαρης. Τραβούσα η ψήφια. Κρίσιμο, άστοχος. Αρβανίτη στο rebound. Κούλης. Κούλης έχει σταματήσει τρίπλα. Να χαρτζηλήσει για 3. Άστοχος, μπαλά κούμπησε το στιφάνι, σήκωσε το χέρι σαν να λέει κομ λάθος στους συμπαίκτες του. Εκεί και πινακάκι από τον φερόμενο σκόουτς, τον τεχνικά φιλοξενούμενο σου πια 3 και πάλι έστω χωρίς. Βούλγαρης.
Στη Ζούγαρη, στο νούμερο 1. Φλέσεις κατά τα πόδια. Καλό πάση γέμι και δίκος. Ένα jump shoot με ταμπλό, έχω την εντύπωση είναι έστοχος. Του Μπούλης. 11-6. Ανοιχτό παιχνίδι, αρκετά ανοιχτό παιχνίδι. Είχανε προβλέψεις. Από τον Γκράντι Βούλγαρη, ενώ περχαίνονται άλλοι δύο πόντι μέσα στη ρακέτα και φτιάχνεται και το διχάκι, αλλά τι θεωρείται φτιαγμένο και τιμή είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα που τίθεται στα 5 και 8 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Γκράντι Βούλγαρης λοιπόν έκανε λόγο για χαμηλό σκορ όταν ρωτήθηκε αν το ψηλό ή το χαμηλό θα ευνοήσει την ομάδα του. Θα μοστάρει για μία ακόμα φορά και θα κερδίσει τον προσωπικό του αντίπαλο ο Αρβανίδης. Βουλγαρίς θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Τεταμπλή, 13-8, ένα μέτρο άμυνα φορετικό από τον Μπάγκο. Μαθαίνει στο για τρεις μαρκαρισμένο από την γωνία είναι άνθρωποι που φοράζουν τον Τεταμπλή Βουλγαρί. 13-8 παραμένει. Πότε πέρασαν κιόλας 5,5 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά, όταν περνάμε καλά. Στην Παρτιστά Θεσσαλονίκη καλή, περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Λίγκο. Διεκδίκηση υπήρξε για το επιθετικό rebound, την μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για τους Lizards. Βγήκε έμεσα ανοιχτή ο Καρακίτσιος. Καρατζηλής. Κούλης. Δεν πήρε το τάμψο το πέντε σε ψημένο χέρι του προσωπικού του Διπάλου Καρακίτσιος. Θα έρθουν όμως δύο πόντι. Από τον ίδιο. Για τρεις είναι και πάλι εύστοχος παίκτης του πορτοκαλί φανέλα. 16-10. Πάσα, κερδίζει το φάουλο. Ο Βανίτης, ωχ, τι έβαλε. Δεν μετράει προφανώς. Χάθηκε να μετρούσε αυτό. Να έμπαινε κατευθείαν στα highlights. Αρβανίτης στις βολές λοιπόν. Πολύ καλά, δεν είναι σεισμός. Πρώτη βολή. Σεισμός έγινε μπασκετικά χθες καθώς είχαμε το πρώτο παιχνίδι στη σειρά της Elite μεταξύ Lethal Pistols και Last Paper Bears 97-74. Θριαμβευτικό παιχνίδι. Μην είναι διαφήμιση για το μπασκετά της Αλόνικα League. Αρβανίτης έρθω στη δεύτερη. 16-11, στις δύο. Λιονάκι, μέσα στην ρακέτα από τον Λιονάκι. Τελικά ο Λιονάκης υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο και κλέψιμο τελικά. Προσπαθεί ο Καρτζηλής, 20 δευτερόλεπτα. Για τρεις. Εδώ θα βρεθεί ελεύθερος στην άσκοπος, η μπάλα δεν θα περάσει πίσω από τον ταμπλό. Πολύ κοντά σε αυτό, αλλά ο Λιονάκης έχει μπάλα και θα γυρίσει το φάουλ. Θα μου πίσω σαν νίντζα και έκανε το φάουλ τελικά ο Καρτζηλής. Και αρχικά δηλαδή. Πρόξιμα είναι μα θα χτυπήσετε λίγο ένα από τον δύο ρεύσο. Καταφέρει όντως είναι αρκετά φυσικά το βλέπουμε μέχρι την αλήθεια είναι. Βουλγαρίς. Για τρεις είναι άστοχος. Καλό μπλοκάο δεν υπήρχε παίξη να γίνει το εξαιρετικό inbound. Βουλής. Νίκος. Νίκος πέρασε ανάμεσα από δύο, έχει πέσει κάτω. Τώρα θα υπάρξει σφύριγμα. Αλλά είναι εκτός για τους τεχνικά φιλοξενούμενους. Δεν υπάρχει κάποια παράβαση κάτι τέτοιο. Μαντζηλής έχει φτιάξει από δύο. Ένα jump shot Καρακίτσιος είναι άστοχος. Ψηλά για το επιθετικό rebound δεν κατάφερε ο Σίλς και πάλι. Θα αναγγελθεί το πρώτο time out ο καθερόμενος coach Παγκού. Τον τεχνικά φιλοξενούμενο του Μπούργαρης. Για τρεις είναι άστοχος ο Αδέλφου. Δεν πληρώνουν ένα ακόμα τρίποντο οι Λίτζαρτς αυτή τη φορά. Μπουκούλης. Αποστάρει, έχει δύσκολο έργο απέναντί του, έπαιξε καλή άμυνα. Προσπαθεί ο αντίπαλος. Και πάλι ξανά ο ίδιος είναι άνθρωπος όπως ο Καρακίτσιος, είναι και δεύτερος παίκτης πάνω του. Κατοχύρωσε το rebound. Βέτσι πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες. Μέλκο δεν πήρε το τρίποντο. Μπουκουμανίδης. Συγκράτησε την μπάλα Βούλγαρης, τα 9 δευτερόλεπτα για 3 κάτω στο την άσοχος από την κορυφή, μαρκαρισμένος
ο Τεβέλκου. Κούλης δεν καταφέρει να συγκροτήσει αυτή τη φορά ο Αλβανίτης, βάλα το περάσει εκτός. Και πράγματι τώρα το time out που είχε προαναγγείλει ο coach των Blizzards, 16-11. Βοηθήδη Ray, 2 και 2 φάουλ, είναι αρκετά physical κατά περίοδους στις ρακέτες, όπως είδαμε και σε μία από τις προηγούμενες φάσεις. Μία από τις αμέσως προηγούμενες φάσεις, όλες οι φάσεις είναι προηγούμενες, δεν είμαστε χρονοταξιδιώτες. Επιστεύουμε λοιπόν, σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνη για τα εναπομείνοντα 2,8 της πρώτης περίοδου και όχι μόνο, αλλά για αρχή αυτά είναι. Αλλά για ακόμα πιο αρχή είναι ο Βουσέντης, ο οποίος έχει φέρει την μπάλα για την πρώτη επίθεση μετά το time out για τους Stokes. Έχουν καλύψει πάρα πολύ ένα αέριο χώρο με τα απλωμένα χέρια. Η Λίζαρτ για 3 βρέθηκε. Θα καταφέρει να σκριθεί την μπάλα από τον Τεβέλκου. Και ελεύθερος δεν πήρε ο Σιλίος Βουλγαρής. Το τρίποντο, ωραία πάσα στην κίνηση. Πήγε, έκανε μια πάσα και μετά στον αέρα πήρε την προσπάθεια. Την απόφαση να παρακολουθεί. Του ίδιου συμπληκτικό λοιπόν ήταν ο Σιλίος Βουλγαρής. Αυτό το πάρα του καλάθι. Δεν πήγε λίγο με χρονοκαστέρσεις στην φάση. Η αλήθεια. Κάτι λέει ο Τεβέλκου. Τον ένα εκ των δύο ρεύσης έχει μείνει λίγο πίσω, υπάρχει ανεκτηματικό πλειονέκτημα. Παρ' όλα αυτά έχει βρεθεί ελεύθερος και πήρε ένα σούπερ ορμανίδι στην άσκηση. Όμως τώρα το καρτίνισε. Δηλαδή θα πάρει ένα σκριν, θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Είναι εύστοχος, 18-14. Δύο κρίματα από τον Ελληνική από τη Πάγκο των Λίζαρ. Βούλγαρης, βρες Βούλγαρης, ωραία πάσα, θα την αφήσει το καλάθι. Σκόντας τον παίκτη του πάνω του. Ο Τάσος με ο Ροτυφαλίδης. Κούλης. Καρζηλής. Κούλης για 3, είναι άστοχος. Βράζει βούλου έξω την πάμπ. Τροποθέτης. Θέλεις Βουλγαρίς. Μπράβο. Κάτι για τις τρόνες τα φέτος, καλή άμυνα Λίζαρντ, μπράβο από τον Ραζοκό και έχει δίκιο. Στην γωνία πήρε από την κορυφή ο Στρέντς Βούλγαρης, πάει μέχρι μέσα. Να μην ξεχωθεί ο παίκτης ένα τζαμπ, θα συμπεθεί ελεύθερος και είναι ελεύθερος. Να σας πω το κεφαλίδης. 22-14, όλα καλά, όλα καλά. Το λάθος συμβαίνουν αυτά. 11 δευτερόλεπτα, όλα για τους Λίζαρντς. Αρχίζοντας. Λίγος. Λίγος πέρασε ένα ορθοποδί, ένα running float, δεν θα δικαιώσει αμυντικό rebound από τον Ροκυφαλίδη. Ενοχλέψιμο τουλάχιστον για την άμυνα ο Ζαγκαρντζίδης. Εξιστέρησε λίγο ακόμα τους αντιπάλους του, ήταν ελάχιστο χρόνο. Ήδερ μου, 22-14 λοιπόν. Πρέπει να σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Στροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου, 22-22. Πρέπει να σταματήσω να κάνω σαν κατάψη την πρώτη πρόταση. Anyways, 22-14 λοιπόν το σκορ στο συν 8 η τεχνικά διδούχη. Κάτι είπε ο Κούλς από τον πάγκο των Λίτζαρντς για man-to-man άμυνα στο 1 μέτρο. Θα το φιλίξει την time-out. Πρώτη κατοχή λοιπόν. Θα το κάνει. Το δέντης. Πάρει να κάνει πάει μόνος του μέχρι μέσα ταχύτατα. Καλά του και φάουν. Και το φάουλ από το λίγο. Μελκού έχει περάσει στο πάγκο. Ο Γιώργος έχει περάσει στο πάγκο για πρώτη φορά. Απόψε, η μοναδική αλλαγή που είχαν και που έχουν ακόμα στη διάθεση τη Σόξη είναι να βγάλει μια σκαστή πάσα στην κίνηση. Δεν τα κατάφερε ο Μίγκος. Λάθος πάσα, αλλαγή κατοχής. 25-14 λοιπόν. Φορά στους 11. Το βουδέτη. Πάει μόνο και πάλι μέχρι μέσα. Ωραία πάσα πίσω το. Και πάλι στο Βούλγαρη. Κάτι από την τογράφηση του πλέον δεν ξέρει τι θα έπρεπε να ξαναπάρει. Κόστη τίποτα, έκλειψε. Λίγος, ωραία πάσα, πάει low kick στον Καρτελή, ο οποίος δεν πήρε την προσπάθεια. Ρυθμής, Καρκίσιος, στα 7 δευτερόλεπτα. Θα πάρει τελικά το jump shoot, απέναντι στο τσουμένο χέρι. Προθέτει,
Ναι, έστω και καταχειροποιούμενος. Από τον πάγκο Βερίδης, που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Πάλι μοναδική αλλαγή που έκανε. Και έχουμε ακόμα στη διάθεση του Ριζαρτσούλ για τρεις με μεγάλη καμπύλη και πάλι εύστοχος. Το θέτης. Την φορά χωρίς σκριν. Να απέναντι στον Βιβερίδη. 28-16. Μέσα θα μετρούσε το καλά, θα ανέβαινε. Αυτό λίγο. Μπράβο που σημαίνει ότι θα κερδίσει δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε από τον Μαύρο Κεφαλίδη. Λίγο πάσα στον Καρακίτσιο στα 6 δευτερόλεπτα. Γυρίσει, θα κοπεί από τον δεύτερο παίκτη που ήρθε πάνω του ως βοήθεια. 2 δευτερόλεπτα δεν έγινε 2 χρόνια στο πίτι. Για 3 είναι άστοχος από τη γωνία. Ο Τζοκαρδίλης δεν μπήκε στη φάνη. Αλλά υπήρξε επιθετικό rebound. Είναι σε πολύ καλή άντρα, δεν κατάφερε να πάει την πάνω ο Γκαρδίτσης, παρά λίγο. Με την πάσα από τον Σαραγιώργο. Πάρει και πάλι από την κορυφή, από τον Παντιμαλίδη. Υπάρχει φάουλ που έχει επιτυχθεί στον Γκαρδίτσιο. Έχει άλλο φάουλ που έχει από τον Μπάγκο, αν δεν κάνει λάθος. Για τρεις, κάθε σούτ είναι άστοχος. Ο Παντιμαλίδης, επιθετικό rebound. Προφέτης, γυρίσει ο Ιωαλίδης, πολύ δύσκολη προσπάθεια μέσα! Παίρνει στην πολύ κόσμο και για μία ακόμα φορά. Ρακέτα, θα σπάλλω του. Και για μία ακόμα φορά, λίγο πλεονάσμος. Ο Βουέιζ, λίγο κολλά στον τοίχο υπάρχει μας. Καρτζηλής. Περίδης, στα 11 δευτερόλεπτα. Καλό passing game πήγε να γίνει ακόμα καλύτερο, αλλά δεν κατάφερε να συγκριτήσει μέσα στη ρακέτα. Ο Βερτζηλής, όσο που πήγε να βγάλει ο Καρακίτσιος. Ο Βερτζηλής, high low, Νίκος. Jump shot έχω τελειωθεί ελεύθερος, είναι άσχος ο Περίδης, αλλά τελείωνε και ο χρόνος της συζήτησης. Κάθηκε, ζήτησε την μπάλα πάρα πολύ έντονα, αλλά δεν την πήρε ο Σέντες Μπουργάρης. Ο Νέντης, κερδίσει το φάουλ από τον Μπουρατίδη. Από τον Πιπερίδη διορθώνω και υπάρχει ένα ακόμα time out που έχει καλέσει και πάλι ο coach των Lizards. 30-16, διαφορά στους 14 πόντους, 1-3 δομαντικά φάουλ. Μεθά μεγάλη ευστοχία στο μαρκαρισμένα και μη τρίποντα οι Σόξ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Χαρίνα, 7-8 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Δεν κατάφερα αυτή τη φορά να προσπάσω κάποιες πληροφορίες από τον Πάγκο. Υπήρξε κάποια μισή προσπάθεια. Για τρεις έχουν βρεθεί ελεύθερος και πάλι είναι το τέλειο του Βουλγάρης. 33-16. Η ευστοχία είναι το μέρος τους. Σε έξω Σόξ μιλάω. Βούλης, θα περάσει στο πατήρι, θα περάσει τώρα κάτω στον πάγκο. Για τρεις, από το δικιά από το τρίποντ είναι άστοχος ο Λίγος. Καλύβει στο rebound. Το δέτης. Βέτης στα 16 πρώτα, για τρεις το νιώθει. Το πήρε και πάλι εύστοχος ο Τέλης Βουργάρης. Το voice crack δεν το ακούει κανένας, το φοράμε όλοι με τις ζωές μας. Πάει να παίξει πιο σοβαρό. Ήχος πιο σοβαρό τόνο, δεν του σώζουμε τίποτα. Anyway, Βουβούλης βάρει ένα screen, ένα jump screen, είναι άστοχος. Τον Κεφαλίδη στο rebound. Το δοθέτης. 36-16 τους 20 πόντους διαφορά. Τον Κεφαλίδης με τη μέσα είναι άστοχος. Μάχη το επιθετικό rebound δεν έβγαλε τελικό νύχτη. Τον Σαραγιώργο. Μέσα. Κερδίζει το foul. Λίγος
και θα εκτελέσει βολές. Πάνω που έχει ρίξει από τον Γιώργο. Κάτι είπε ο ένας από τον δύο ρεφς. Στον Πιπερίδη για ένα rubber band που φοράει, αν δεν κάνω λάθος, όχι ένα βροχιόλι. Λοιπόν, μπήκα ένα δάχτυλο με καταλάβεις μέσα. Εκεί, ας καταλάβει ο καθένας ό,τι νομίζει με αυτό. Έχει μια μικρή διακοπή. Ο Βασίλης από εκεί, ο Γιώργος από εδώ. Για να είναι στην ίδια πλευρά, δεν καταλάβει. Ιδιαίτερα λεπτομερείς οι οδηγίες που δίνει ο coach από τον πάγκο. Ο coach από τον πάγκο, ναι, ο coach συνήθως στον πάγκο είναι. Πήγε να φέρει το παιδί, νομίζω, από μέσα. Στον Καρίνα, 36-28 λοιπόν. Καλίδης, βγήκε για το κλέψιμο του Καλαγιάδου, δεν γραφέρει το αυτός. Τι πάσα... Πόδι. Γκούλης. Γκούλης. Στέχνει τις επιλογές του καθώς είχε σταματήσει την τρίπλα, ένα jump shoot. Με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχο airball. Τον Αρβανίτη, πάνω πέρασε εκτός. Τον Γιώργος. Μοθέτης. Ο Ριφαλίδης. Τέλειος Βούλγαρης στήθηκε πάλι για τρεις με μεγάλη καμπύλη. Άστοχος που τη φορά έρμπολε, δεν είχε λίγο να παίρνει όλα. Jump shoot, εγώ τους πάει μόνος μέχρι μέσα, προσωπική ενέργεια από τον Κουκούνι με τα μπλό, είναι έτοιμος 36-20. Άμυνα καλή, πάμε φράζει με τον Πάγκο Κουκούν. Δεν το ακούτε, είμαι speaker και με άλλη έννοια. Αλλά παράγω αυτό που είναι η παίκτες και η κόκκι σου για τρεις. Ο Ρατσβούργαρης είναι άσχος, ο coach, δηλαδή ένας υπάρχει από αυτό. Τον Λίκαρ σου για τρεις, έτοιμος. Ο Ρατσβούργαρης κεφάλι 39-20. Δεν έχετε να πάθουμε ανοσία στο τρίποντο, έχουμε δει πολλά στο παιχνίδι. Ανάλογα με το σκορ, με το ενεργητικό των 39 πόντων του Τσόξ. Για τρεις με το ταμπλό είναι άσχος ο Λίγος. Πάρα θα περάσει εκτός. Με αναφορά και στους Wizards. Στάσεις τις επιλογές του. Ο Περίδης. Ξαναπήρε ένα jump shoot, είναι άσχος. Λαμβάνει την Βουλή. Να θα περάσει αυτός, όχι τελικά κατάσταση να την κρατήσει μπάλα, αλλά όχι την κατοχή όσο κρατήσει ο Βουλγαρής. Ρωμανίτης, ποιος θα επίθεση. Για τρεις είναι άστοχος ο Βουλής. Μαρκυπαλίδης στο rebound. Έχετε μαζί μπάλα. 4 λεπτά για την πλήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Προθέτηση για τρεις οδήγηση είναι άστοχος αυτή τη φορά όμως. Περίπου. Λίγος. Θα το βγάλει μια σκαστή πάσα. Σαν μαχαιριά μέσα στη ρακέτα. Θα πάρει deflection και ο Κουκούλης, ο οποίος ήταν στη γέννηση, δεν πήρε ποτέ την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Θα το πάρει σε δεύτερο από την επαναφορά. Ένα jump shoot είναι αποφασισμένος, είναι άστοχος όμως. Το rebound θα το πάρει ο Καρακίτσιος. Θα καταφέρει να συγκριτήσει και την κατοχή. Λίγος, κοίταξε τον τρίπο, κοίταξε το καλάθι, αποφασιστικά μέχρι μέσα. Ο δεύτερος παίκτης πάνω, το πάει μέχρι μέσα. Ακόμα παραπάνω είναι άστοχος. Ένα ακόμα θετικό rebound του Αρβανίτη. Γυρίσει καλάθι και φάουλ. Επιμένοντες, νίκησαν. 39-22 λοιπόν. Μια βολή. Αν που έχει το μαρό και Thank you.
Ευχαριστώ πολύ. Πίπερ, 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 πίπερ. Η αλλαγή του Βαγγελίου θα περάσει στο παρκέ Αλβανίδη στη θέση του. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη αυτομοίωση στο σχήμα των Λίζαρντ. Είτε εξωματικά είτε στο ρόλο των δύο παίκτες. Συγκροτήσει την μπάλα μέχρι μέσα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι άσχημο μαζί του Αλβανίδη. Πάλι θα πετρούσε το καλάθι, αν έμενε η μπάλα θα γλύψει τη Στεφάνη, αλλά δεν θα μπει μέσα. Θα δω την Κεφαλίδης, έβοσε πολλές. Θα σου δω την ο Κεφαλίδης. Θα τηλέφωνο, θέλετε. Παίρνει τηλέφωνο η μπασκετική θεότητα η οποία υμνείται σχεδόν καθημερινά στη Σόνικα Αρίνα. Βαλίδης έτσι όμως στη δεύτερη. Ωραία πάση πίσω από την πλάτη από τον Βουκούλη. Λίγκος. Ένα τζάπτο δεύτερο που κάνει τελικά. Ωραία πάσα μέσα στο καλάθι. Ταχύτατη εκτέλεση του Καρατήσιο. Κάνει φάρτο να δει ο κόσμος του μπάγκο. 3-4 ομαδικά πλέον. Συγκράτησε στη γωνία του Κασμούδαρης που γίνεται μέσα στον Γιώργος. Μπράβο. Κέρδισε το φάουλ. 3-5 λοιπόν. Διαφορά για πέσει στους 15. 35 φάουλ. Καρτίσιος σε αυτόν έχει το φάουλ και είναι το τρίτο δικό του. Για αλλαγή είπε από τον Πάγκο τον Καρτιλίδη. Όχι, είπε όχι, καταρχήθηκε, θα συνεχίσει λοιπόν να παίζει με 3 φάουλ. Ο Αρμανίτης δεν φάουλ από τον Πάγκο, ο Καρτιλίδης πήρε το rebound. Και τον Τζάμπης είναι άστοχος. Κούλης. Τα σκέψη καλή ήταν, εκτέλεσε σωστά, εκτέλεσε. Τα σκέψη καλή ήταν, εκτέλεσε σωστά, λέει κάποιος από τον Πάγκο. Λίζαρντ. Βούλγαρης, χέρια όλοι λίγο κοτσίπια. Τρεις έστοχους και πάλι. Στο κράτης Βούλγαρης. 43-25. Για να πραγματοποιηθεί η επαναφορά. Ο Βαγγελής για τρεις είναι άστοχος. Βούλης. Παίρνει τους συντότερους παίκτες, καστή πάσα. Γυρίσε ανάμεσα σε δύο, πήγε να βγάλει μια πάσα ενδεχομένως. Περίδησα, θα χάσει τελικά. Τροφέτης, στη γωνία ο Σουκράτης Βούλγαρης για τρεις μέσα στη ζώνη του Λυκόφαντος και αυτό, 46-25. Έξι σερί δική του πόντι, στέλνει τη διαφορά εκ νέου στους 21. Όχι πλέον βασικά, νομίζω είναι η πρώτη φορά που είναι. Στη διαφορά 21 πόντο. Ναι, 20. Για τρεις είναι άστοχος για τον βρεθεί ελεύθερο, θα μηνικό rebound από τον Λοκθέτη. 1-30 για την σύγκλωση, 2 αγωνιστικών δεκαλέπτων. Βούλγαρης σουτ για τρεις και πάλι δεν γίνεται να παίρνει και όλα. Χάσε και νερά, άνθρωπέ μου. Βούλης, μέσα είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Τον Φερίδης δεν καταφέρει να πάρει το rebound. Το ψηφιστικό rebound. Ο Γλυφαλίδης. Αλλά ο Γιώργος. Προσθέτης για τρεις στη δεύτερη φάση, ενώ είχε πάλι δεύτερο παίκτη που είχε πάνω του διαβητικά του Μέλκου. Αλλά ο Γιώργος θα γυρίσει, καλά πάση την κίνηση για τρεις, θα το πάρει από τη γωνία. Ο Προσθέτης είναι εύστοχος για δύο. Και τον όμως, ο Ιωρέφ, ο οποίος ήταν ευθυγραμμισμένος για τη φάση. 48-25. Κουκούλης, λιγός. Χέρι με χέρι, το Ζαχαρτζηλί. Τότε καταστρόλεψα. Δεν έχω καταφέρει να κλέψει. Μπέρκο πίσω από την καλή άμυνα. Ωραία, πάει στον Καρακίτς και είναι άνθρωπος που ήταν ο Γιώργος στο rebound. Ο Γιώργος με την πάσα στον Βούλγαρη. Ο Λεφαλίδης. Το λογοθέτη. 11 τελευταία δευτερόλεπτα, όλα για την Πορτοκαλί. Όχι πάνω, όχι πάλι ο κόσμος από τον Πάγκο. Τους έχει πει πάλι πάρα πολύ. Θα πάρει ένα screen. Ο Λοβδένης πέρασε εκτός.
2,3 για τη συγκλήρωση του πρώτου μισού. Για τους Wizards. 2 δευτερόλεπτα λέει ο coach. Για να δούμε τι μπορεί να βρουν. Ψάχνει μια μέχρι μέσα, θα βρει τελικά το λίγο. Ο Περίς θα πάρει μια σούτα με στρούσα, ανέβαινε. Είναι άστοχος όμως. Ο Carton Wizards. Τελικό σκορ λοιπόν 48-25, 2 πόντι μακριά από τον λιγικό των σούτων για να είχαμε ένα ακόμα τάμπι σκορ στην Σαμικανίδα, ένα από τα πολλά που έχουμε δει. Είναι στο σύν 23 η Σόξ, έχοντας πολύ πολύ μεγάλη ευστοχία από τη γραμμή των 6.75, αλλά όχι μόνο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για την έναρξη της τρίτης περίοδου, την επανεκκίνηση του προφυγείου, την έναρξη του δεύτερου μισού. 10 στα 23 τρίποντα για τους Atlanta Sox, έχουμε πάρει 30 από τους 48 πόντους που έχουν πετύχει στα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά από έξω από τη γραμμή των 6.75. 1 στα 13 λοιπόν για τους Lizards, οι οποίοι το έχουν προσπαθήσει πολύ από τη γραμμή των 6.75, δεν έχουν δικαιωθεί επαρκώς μέχρι στιγμής. 8-12 για 9-29 τα τρίποντα αντίστοιχα. Λίγο το γύρι, τελικά φιλοξενούμενος. Νίκος. Αρβανίτης. Πολύ στο 24 για τον Καρλάτη. Πράγματι, για τρεις είναι... Άσμος του Δαρτιλής, με να πεις η σκοψομένη και του αντιπάλου του. Του αντιπάλου. Ο Λιπαλίδης. Ο Γιώργος, γυρίσεις, είναι άστοχος, μάχη του Λιπάτου, βγάλει την εικόνα αυτή. Τον Αρβανίτη, που θέλει να τρέξει στη σκαστή πάστα μέχρι μέσα, ένα play-up είναι άστοχος. Με τον Αρβανίτης. Τον Αρβανίτης, όλα καλά, φτιάξτε να το έχουν στάρια. Θα γυρίσει. Είναι εύστοχος ο Πιμπερίδης, 48-27. Ο Δέτης. Στην weak side, Μέλκου, σούτ για 3, σκοτές βεχθεί. Βγει από το τρίποντο, είναι άστοχος. Πιμπερίδης στο rebound. Κούλης. Λίγος, στη μέσα πίνα μέσα σε 2 παίκτες. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ερωτήματα από τον πάγκο των Wizards. Συνδυαστεί ότι ένα παρκαράτος πάσα από την κορυφή. Σας να σημειωθεί ότι έχουν μόλις 5 παίκτες στη διάθεση τους πλέον οι Sox. Κράτης Βουλγαρίς έχει αποχωρήσει από το γήπεδο. Κάνουμε στους στόχους, όλα καλά πάντως. Όσο μπορώ να ρίχνω, δεν υπάρχει κάποιος αμπανιμός στο γήπεδο Γουγούλης. Λίγος, ένα jump shoot είναι άστοχος. Airball. Τρεις μόνο δεν θα πάρει αυτή τη φορά ο Τζούλιος Λούγανης. Ο Λιπαλίδης για τρεις μετά από κάποιες τρίπλες. Εγώ τον διεκτά ελεύθερος είναι άστοχος. Ο Καρτζελής στο rebound. Άλλα και στην πράγμα φάζει κάποιο από τον μάτρο. Στον Λίζαρντ, τον Κούλης. Μόνος του είναι άστοχος. Ο Λιπαλίδης. Ο Δέτης. Κατά φράση κερδίζει ο Σωμάδος Παλίτης. Κερδιστεί από 2. Σετ φωνάζει ο Γουλς. Ωραία πάσα. Να Λόουτερ θα δικαιώσει τον Χαρτζηλή. Παραδείγματος ωραία πάσα. Να ο Γουγκούλη. Τον Βέτης. Ωραία ζώνη τώρα. Παλίτης. Κόψιμο. Θα βγάλει την πάσα, πέρασε το σετ φανάζει ο από τον πάγκο. Στο για τρεις λίγος είναι έστοχος, ο Ρόμπλος ελεύθερος. Το time out που έχει καλέσει. Είμαστε σοκς, θα σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας.
Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα. Θέλω να δω κάποιο άλλο κάτι. Δεν ήταν αρκετά κάτι αυτό, αλλά αφού αυτό κάνουμε, τι είναι αυτό. Λοιπόν, όταν θέτει. Δεν βρω την κατοχή. Δεν βρω. Μετά το time out, πρώτη κατοχή για αυτό. Με την τρίτη το βρήκα. Θα κλέψουν την μπάλα τώρα οι γενικά φιλοξενούμενοι. Θα το καρχίσω. Πούλη. Σε εξετάσεις της επιλογής της 11 δευτερόλεπτα. Στο τρίποντο σου διατρίζει μετά από την προτροπή. Από τον πάγκο είναι έστοχος ο Λίγκος. 48-37, για να δούμε. Αν δεν πέρα θα ξεκολουθήσουν οι πουλ εντός εισαγωγικών στο παιχνίδι των αντιπάλων τους οι Λίτζαρντς. Στο τρίποντο σου διατρίζει, είναι άστοχος. Πάλι, μόνο το θέτης. 48-37. 48-20, γύρισε 48-37. Μετά από 4 αγωνιστικά, ακόμα σαν από τους πρώτους πόντους στην τρίτη περίοδο, συνεπώς στο δεύτερο μισό, οι Σόξ. Jump shoot είναι άστοχο, πόσο έφτατος τελικά, 0 από το τέλος μακάριζε. Κάποιος θα έλεγε αν έχει στοίχη, για βέβαια, αν υπάρχει στοίχη στο μπάσκετ, ευνόησε σίγουρα τον καταρχήν σχήμα αυτό το shoot. 48-39, 14-0 σερί. Το γοθέτης 0-14 για να είμαστε τυπικά σωστοί. Ο Κεφαλίδης. Πάλι ο γοθέτης στη weak side. Στέλνει ο Βουλγάρης. Το δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Πήγε το ψηφιστικό ρημπότης αλλά και ο Ρος. Πήγε στα 3 δευτερόλεπτα και ο Αναβλέωσε ο χρόνος επίθεσης αλλά χάθηκε η μπάλα. Είναι για τους Λίζαρντς. Οι οποίοι δεν είναι Λίζαρντς, τις έχουν γίνει ανακόντας. Καρδιλής. Για τρεις έγινε πάλι μαρκαρισμένος. Μια άστοχος πήγε. Έχουν πολύ φύνοντας του την μπάζα. Και αυτός μέσα στη φύγη για να πάρει το επερχόμενο επιθετικό rebound. Το επίδοξο, δεν καταφέρε. Νομοθέτης. Βούλγαρης. Νομοθέτης, στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Γιώργος δεν πήρε. Αντέτης. Στα 2 δευτερόλεπτα πρέπει να πάρει το σύντη. Είναι άστοχος όμως. Μόνο του βάλει και πιέζουν πάρα πολύ και στην άμυνα. Οι Λίζαρντς. Έχουν την εντύπωση παίρνουν ενέργεια από την επίθεση για την άμυνα και όχι από την άμυνα για την επίθεση. Θα ρωτήσω μετά στη σχετική συνέντευξη. Αν κερδίσουν οι Λίζαρντς τον MVP. Καλό passing game έχει βρεθεί. Ο Βούλης θα βάλει στην κυριακέτα σου για 3, είναι άστοχος ο Καρατζίλης. Το μομέντο που εξακολουθεί να λέει, να δείχνει η Λίζαρντς παρά το γεγονός ότι είναι μπροστά με 9 ακόμα η Σόξ. Βουγαρίς. Φαλίδης. Προθέτης ένα jump shoot, είναι άστοχος ο Σεμέλκου. Το Καρατζίλης ένα τρέξι. Καρατζίλης θα κερδίσει το φάουλ από το Βουλγαρί. Μόλις το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι, Ρέι. Το φάουλ σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχουν μπει 14 πόντοι από τη μία ομάδα και 0 στην άλλη στην περίοδο. Πρώτο φάουλ μετά από 6 από 7 λεπτά. Αρχίζει είστε παραβολασσόν και ατρίζει ο Χατζηλίδης, το έχει πάρει προσωπικά. Δεν θα δικαιωθεί ούτε τώρα. Πρώτη μπάλα στην παίκτη του Αγγελόνου μας. Ο Θέτης. Γιώργος. Βαλίδης για τρεις θα μπουμπουνίσει. Ένα ακόμα αλλά είναι άστοχος ο Βουλγαρίς. Να αφήσω το μάτι του Θέτης. Στην Πάουλ υπήρχε αριθμητικό μειονέκτημα. Αλλά η μπάλα θα χαθεί. Κερδίθει μάλλον από τους Σόξ. Άστοχος για τρεις airball. Προλοθέτη ήταν εκεί πέρα και πήρε την μπάλα μόνο του Παλίδης. Ξαναπήρε, αλλά δεν το Βούλγαρη. Παλίδης μέσα σκαστή πάσα για να βγάλει. Όχι, μέσα καλά του και φάουλ. Μπορεί να είπα 50 φορές παραπάνω φράση μέχρι μέσα από ό,τι χρειαζόταν στην προηγούμενη φάση, αλλά anyway. Ήταν η πρώτη πόντι μετά από σχεδόν 7 αγωνιστικά λεπτά για την Πορτογαλία. Άστοχος η βολή, μπάλα πήγε και πήγε. Κούλης, ωραία πάσα πήγε να βγάλει. Αν
αλλά δεν κατάφερε, ήταν πολύ ψηλά και δεν κατάφερε να ξεκινήσει ο Γερμανίας, ο οποίος προβάλλει στο εαυτό τους. Με το συμπέκτη με το μέσα τα έβαλε. Με σόλο. Το φέτης. Στη γωνία. Ο Μέλκους για τρεις το πάρει είναι τους πάρει προσωπικά και ο λογοθέτης. Είναι άνθρωπος όπως τώρα. Ένα ακόμα βοήθη κράξε, αλλά πολύ συνταράκι. Καρακίτσιος. Λοιπόν, λίγο. Δεν θα τα στείλω στον πόλο παιχνίδι βγαίνει, αλλά δεν θα πάρει το σύνο. Το μονοτρίο θα πάει στη μέσα, είναι άστοχο, ένα ακόμα τίποτα. Θετικό rebound από τον Βανίτης. Για ξανά είναι θετικό rebound, δεν έγινε τέτοιο χρόνος, έχει 5 δευτερόλεπτα. Γυρίσει πάρα πολύ δύσκολο το φάδι με τα μπλοκ, δεν είναι για να το κάνει. Αλλά είναι άστοχο ο Βανίτης. Βανίτης, για το ο Μέλκου. Ο Νοκεφαλίδης. Μπορείς να θέλει να κάνει χρόνο, ο Ρωποθέτης μέχρι μέσα είναι άστοχος. Θα κερδίσει φάουλ. Από τον Κουκούλη. Και αλλαγή. Από τους Φλίζαρτς, από τις... Η μόνη αλλαγή. Με τη διάθεσή τους, υπενθυμίζουμε με 5 παίζουν οι Σόξ. Βανίτης περνάει στον πάγκο. Υπερίδη στη θέση του. Παίρνει τον χρόνο του. Είναι έστω στην πρώτη βολή. Προγωθέντης. Αν μπει δεύτερη θέλω time, λέει ο κότσος στον Λίζαντς. Άσονς δεύτερη. Άντε το time out, έκανε τη συγκή και το μοιαστή γραμματεία. Δύο λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πραγματικά δεν έχω ιδέα πώς πέρασε η τρίτη περίοδος. Σαν πριν από δύο λεπτά μου φάνηκε. Όταν ξεκίνησε. Κουκούλης ένα jump shoot, ενώ έχει κυκλοφορήσει μπάλα από την περίπτωση, είναι άνθρωπος. 100 δευτερόλεπτα και συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Μέλκου υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο, θα κάνει τελικά το φόλο Καρακίτσιος. Βαλίδης στην παραφορά, ήταν ο Γιώργης. Ο Γιώργος, καλό πάση γέμι, έχει αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα ταχύτητα, η μπάλα είναι άστοχος όμως στο τρίπο του Μέλκου. Coach από τον πάγκο, ένας άνθρωπος είναι άστοχος στο τελικό. Βλέπεις ένα τρέξι, την κάνεις δευτερόλεπτα. Στη γωνία σου για τρεις μαρκαρισμένο είναι άστοχος. Ο Αρβανίτης κοντόρα είναι. Ο Αρβανίτης από τον πάγκο, δίκιο είχε. Ανοίγει την ωραία της μπάλας. Στον πίον 12 η Λίζαρντς. Για να δούμε. Ο Ρεντζινής. Ακρόμαστε για τριγωνάκι. Θα βρωθεί από το Βούλγιου για τρεις άστοχο από το Βουλγιου που θα βάζει τον εαυτό του. Είπανε και το rebound. Λογοθέτης. Στα 18 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα του Γιώργου που θα γυρίσει καλά και φάουλ. Το Βουλγιου. Άσχετος σε πολύ ο Σεραγιώργος. Γκούλη. Άλλαξα με το Σεραγιλί. Έτσι μέσα θα έλαζα αυτό το δεύτερο βαρόν είναι άστοχο. Η μπάρα θα περάσει με εξώ της διαχειρός Καρακίνης, ο οποίος πήγε να πάρει την κορυφή φάουλ. 16 δευτερόλεπτα όλα για τους Πορτογαλί. Επικοινωνεί με τον πάγκο. Λογοθέτης. Πόσο χέρι και φωνάζει για το λίγο. Ο Βανίτης από τον πάγκο, πράγματι αυτός θα βάζει στο πίσω. Σου για τρεις, πολύ δύσκολος. Στην λήξη του χρόνου. Παρακαλυσμένο και η πίεση του χρόνου. Δεν έχει πάρει πολύ καλό την μπάλα, χωρίς ισορροπία γενικώς. Ένα πολύ δύσκολο σουτ. Ο Σελιοβούργος θα μπει. 53-39 λοιπόν.
που είναι πετύχει μόλις 5 πόντους στην τρίτη περίοδο, αλλά κρατούσε το προβάδισμα με 14 πόντους. Οι Σοκς είχαν 14 πόντους και έχουν μείνει εδώ και αρκετά αγωνιστικά λεπτά σε αυτό το πλατό στην τρίτη περίοδο. Οι Λίζαρντς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη και καθοριστική περίοδο. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνικα Αρίνα για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Η πρώτη κατοχή είναι τεχνικά γηπεδούχος, οι οποίοι έχουν το σκορ υπέρ τους με σύν 14, έκανε μια προσπίση, θα πάρει τελικά το ζάμπι στο αρκετή στον ελευθερό μονό και είναι έστυχος ο νομοθέτης. 95-39. Καλόπαση γκέινς του Διατρίσιος, πάρει το ζεμπιζί ελεύθερο στο Ζαγκαντζηλίσιο. Του Διατρίσιος που πάρει το ζεμπιζί ελεύθερο. Ο Χουκούρης αλλά είναι άσχος. Θα πάρει το rebound. Μασίλη βλέπεις λέει από τον πάγκο. Το χουπάσα. Κάνε τα γύρνα λέει ο coach. Πάει μέχρι μέσα. Δύο παίκτες και σε τρίτο. Απέναντι στο Λίγιο αλλά είναι άσχος. Φάουλ, πήρε 4-5 τώρα. Αρνητικό πλεονέκτημα έχει μεθεί. Στον Αγιώνα δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Καλύτερα δει. Offside εδώ στο Ρολικό. Αλλά δεν πάρει ούτε ο Λίγκο την μπάλα. Και αυτή θα περάσει εκτός. Πάρτε το δείγμα. Συγκλούζει φάουλ πρώτο η μπάλα. Εκτός. Γκούλης. Γκούλης, θα πάρει το τρίτο στο φάση, πάει ανάμεσα από δύο, πέσει σε ένα running floater με τα μπλόντα, θα τον δικαιώσει. Ο Γιώργος τον rebound. Βουλγαρίς. Βουλγαρίς, Βέλκου. Ο Γιώργος, ωραία πάσα στο Βέλκου, πάλι υπέροχη στην εργασία, η οποία θα με το φραπίζει assist. Πήγα να ξεψυχήσω λίγο εκεί πέρα, όλα καλά. Ελπίζω δηλαδή, 57-39. Μέσα είναι άστοχο. Ακόμα running floater. Τους αγαπητοί. Τον θέτης. Η γωνία μετά από μια τρίπλα έχει βρεθεί προκλητικά ελεύθερο. Θα πάρει ένα τρίποντο, είναι άστοχος ο Πετροφαλίδης. Πάλι ένα screen ο Μπούρης, ωραία πάσα. Βιλίσιο, Βιβερίνης είναι άστοχος. Ψηφιότερο από το αντίπαλο. Τοποθέτης. Ο Μπουφαλίδης για τρεις και πάλι είναι άστοχος. Αυτό είναι Βουλγαρή. Βούλης για κυκλοφορία της μπάλας, θα κάνει τον κόσμο λίγο σε 3 μέσα. Θα το χειροκρινούμενο στον Παπάγκο και από εξέδρα. Έχουμε μια μικρή μας φίλη που βρίσκεται στο γήπεδο. Sorry, Καρίνα, προθέτης. Παιδιά στο γήπεδο είναι πολύ συγκινητική. Συγκινητικό θέα μας, 3 είναι άστοχος ο Βουλγαρής. Διαφορά στις 15 παραμένει. Θα πάρει κανένα προσπίση. Θα το σκέφτηκε λίγο τι να κάνει ο Ρβανίτης. Στους για 3 λίγο είναι και πάλι έσκαφος. Από την απέναντι πλευρά αυτή τη φορά. Θα την λεπτά σαν γραμμένε. Μπούλης τώρα αυτός που οργάνωσε την επίθεση. Και τέλος πάμε καλή άμυνα από τον Ρβανίτη. Νομοθέτης. Βέβαια στη γωνία ένα jump shoot είναι άσχος του Μέλκου. Λίγο στο ριμπάμ. Γυρίς. 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 Έχει κάνει βήματα, δεν κάνει λάθος. Όχι, έχει διορθώνω. Δεν υπάρχουν βήματα, φάουλ. Πρέπει να δείξω τον Τζαλαγιώργο. 2-0 το φάουλ στην τέταρτη περίοδο.
Καρτζηλής στην επαναφορά. Για τρεις και πάλι ο άνθρωπος πήγε να πάρει το θετικό rebound. Χέσμπρουκ και ο άνθρωπος λίγο τώρα. Και Περίδη ανέχρισε το γεγονός ότι θα έμεινε μέσα, θα πήγαινε αρκετά εκτός, πολύ εκτός, όπως και πήγε, airball. Γιώργος, στήριγμα. Και είναι εκ νέου γιος που βάλει για τρεις θα το πάρει. Είναι ο Λονοθέτης, ήταν πολύ κοντά του ο Πολυσίου για τρεις. Είναι άστοχος, airball. Ο Βούλγαρης θα σωθεί, μπάλα θα γίνει και ρεζούτα, λέει είναι άστοχο. Βαλίδη, 3-3. Ο Ραζοχόγους έχει δίκιο σου για τρεις και έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος ο Ραζιλής. Για το πιο ριβάζο δεν κατάφερε ο Βούλης. Βούλγαρης. Προσθέτει. Πάλι Βούλγαρης. Λαμβάνοντας από τον Σελεγιώργο για τρεις. Είναι άστοχος και ο ίδιος τον Σελεγιώργο για το rebound δεν κατάφερε. Βαρτιλής, κάτι είπε για time, δεν κάνω λάθος. Παράδειγμα καλά η... ο coach τον Ιζαρτ. Μέσα ο Λίγκος Πολίτης, γύρω σπάθει, πάει για το rebound, είναι άστοχος. Ο Βουλγαρής. Πράγματι, time out. Μόνος λεπράς. Blizzards, 57-45, στο μείον 12. Έχουν 4 ακόμα πάνω να δώσουν, δεν έχουν κάνει κανένα στην τέταρτη περίοδο. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν αντίδραση και να σπάσουν το αρνητικό σέρι. Λεφτά ετών στην Τζιαγανέ έχει θυμάσει τα πίλη και πιστεύουμε σε πολύ λίγο μήνυμα μέσα. Επιστροφή λοιπόν στην Τόνη Καρίνα, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα πράγματα που μοιράστηκε ο coach με την ομάδα των Wizards για τους οποίους είναι κατοχή μετά από αυτό. Το πρώτο πράγμα που είπε κατά τη διάρκεια του παρελθόντος είναι ένα από πλέον το μάτι γυρίζει. Έδωσε έμφαση στο ζωγραφικό, πολύ καλές άμυνες στα τρίποντα, λέει που έχουν κουραστεί πάρα πολύ, πράγματι δεν έχουν καλό ποσοστό. Ιδιαίτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου. Οι Σόξ, καθώς και τους είπε, μην κουβαλάτε την μπάλα, όσες φορές το κάνατε, φάγαμε καλά. Μία τρίπλα και εκπάσα. Συνεπώς θέλει να δείξει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι των Lizards. Έχει κερδίσει φάουλ, το τρίτο φάουλ για την περίοδο των Σόξ, ο Αφανίθης. Νέφτος πρώτη, 47-46. Πάρα πολύ έμφαση στην άμυνα. Έχει επιλέξει άμυνα πολλές φορές. Άνθρωπος στη δεύτερη βολή. Το Λεγιώρος στο rebound. Θα βρεθεί μέσα, στέκεται. Δεν υπάρχει πληθυντικό ούτε άμυνα. Είναι άστομο στο λογοθέτης. Βουλγούλης. Καρδιλής. Καρδιλής κυκλοφόρησε την πράγματι, φωνάζει ο coach. Ψάχνει την μπάλα στο λίγο θα πάει. Μπορεί να σκρίνει αυτό από τον Καλοκίτσιο, η μπάλα θα περάσει. Εκτός. Εδώ πάσα. Λίγο θα περάσει εκτός, την περίδει στη θέση του. Πάμε να ζώνεις από τους Wizards. Έχει τόσο περισσότερο ένα αέριο χώρο μπορεί. Το θέτεις. Βαλίδης. Τα καταφέρνεις να κρατήσει ο Τελεγιώργος απέναντι σε δύο συνέχτερο χρόνο. Είναι για τρεις. Για το χώρο Βούλγαρης επιβεβαιώνεται ο Κούλτς 2,9. Στο 2,9 παραπέρασε εκτός. Το ότι έχουν κουταστεί λίγο τα πράγματι. Δεν ήταν μόνο αυτή η επόληση, έχει πέσει κάτω, επιθετικό φάουλ. Στον Καρακίτσιο, πάνω στο προσωπικό του αντίπαλο. Με στο 8 πήγαινε στο εφάλαιο, είσαι κάποιος συμπαίκτης του Βούλγαρης. Φερόμενος σε Περίδη και σαν καρτιδί αντίστοιχα. Να στήριγμα. Για να δέσει τα κορδόνια του Τζαλαγιώργος, όλα καλά. Στην μπάλα.
4 λεπτά για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Τον Φέτης στη γωνία, άλλαξε τον Βούλγαρης για 3 και πάλι λαμβάνοντας. Ναι, στόχος! 60-46! Τρίποντο μαχαιριά στην καρδιά, τελείζαντς. Σύγκρος. Δεν θα καταφέρει να σκεφτεί την μπάλα. Οπα! Όλα καλά. Είναι πίσω κάτι σόμπα. Μπάλα που περάσει εκτός. Την Μέλκου στην επαναφορά. Βέβαια. Πάλι ο Κοντέβης, εξ' ανάμεσα στο Βρασίλης, στα 14 λεπτά έχει σταυρίσει. Υπέροχη πάσα στον Τζαλαγιώργο! Μετατροπή σε ασίστ και αυτή, no looks, στην πάσα μέσα στη ρακέτα. Βούλης, λίγος. Έχω πάρει το τρίποντο. Δώσε τον Ζαγαντιλίδη, ο Ορδανίκης στα 4 λεπτά. Νομίζω και ένα screen, πάει μέχρι μέσα ένα jump shoot. Τα μπλε έχουν λίγο σύγχρονο, το κάνει, είναι άσχολος. Αρβανίδη στο rebound. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη, air ball. Δεν υπάρχει άμεση διδίκηση στο rebound, χαμόγελα από Βιβερίδη. Τι Βούλγαρη, ο δεύτερος εκ των οποίων θα επαναφέρει. Τώρα θα βάλω λογοθέτης. 2,5 λεπτά. 1 και 3 ομαδικά φάουλ να δώσουν ακόμα. Σοξ και Βίζαρ αντίστοιχα, υπάρχει deflection, δεν θα καταφέρει πάλι να πάει μέσα. Συνδεδεύεται στο μόνο του Βαλίδη. 14 λεπτά, τον Γιώργο θα την επαναφορά σου για τρεις και άνθρωπος. Λαμπάρδες την επαναφορά μάλλον. Αυτή την επαναφορά τρίποντο δεν γίνεται, δεν υφίσταται. Δεν αμετρούσε. Ρεζιλίτ, λίγο. Υπάρχει ένα γκλίστα μάνα από τον Πιπερίδη, θα το γυρίσει με το δεξί, είναι άνθρωπος. Βάλει την απλό φορά σε κάποιο βιβάδο του Μέλκου, μια προχειρινή πάσα, θα ψήσει την μπάλα στο καλάθι. Λογοθέτης. Φέρεται στον προσωπικό του δίπορο, στον Κουκούλη. Επισήμως crunch time στη ζώνη Καρίνα, 64-46. 1-53 είναι το τέλος. Στον για 3, τον κύριο προσωπικά με ταμπλό είναι άνθρωπος ο Λίγκος. Λογοθέτης στο rebound. Βαλίδης. Λογοθέτης. Νόλου πάσα στη γωνία για τρεις είναι άστοχος ο Βούλγαρης. Βαλίδης στο rebound. Κούλης. Βαλίδης. Συγκριτής την μπάλα στα 14 του Αρβανίτης. Θα πάρει ένα screen. Συγκριτής είναι στη weak side. Θα πάρει και ένα σούτ, έχω δουλειωθεί ελεύθερος, αλλά είναι άστοχος ο Κούλης. Βέτσε και απέναντι του τον Λίγκο, ο οποίος έχει ανέβει πολύ, θα πιέσει πολύ, θα πάρει ένα φάουλ. Ο Νομθέτης από αυτόν. Νομθέτης, Λίγκος παίζει πιεστική άμυνα, δεν θα κάνει και άλλο φάουλ. Θα πετάει να πιέζει τώρα, έτσι λέει και ο πέρα τον Λογοθέτη. Ο τέμπος του για 3 τώρα που τελείω, αφού δεν είναι άνθρωπος από τον Κεφαλίδης. Άλεξαν τον Ταγαρτζηλί ο Αρβανίδης. Κάτω ό,τι μετάζει ο κόμπος από τον πάγκο στους για 3 πράγματι είναι άνθρωπος το πόδι όμως. Είναι το ελεύθερος. 20 δευτερόλεπτα για να δούμε οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Επίσης την μπάλα λίγο μετά από το κέντρο. Ο λογοθέτης. Λοιπόν, τελικό σκορ 64-46. Στο 14-3 θα προχωρήσουμε το Σόξ. Επιθύνεται το πολλές πολλές αγωνιστικές. Εδώ και 7 συγκεκριμένα αγωνιστικές. Πλέον 8 για τη Master League. Με τους τεχνικά φιλοξενούμενους.
64-46, το 0-14 θερί που έτρεξαν οι Lizards στην αρχή και στα μέσα της περίοδου δεν ήταν αρχιτό για να τους δώσει την όθηση για να ολοκληρώσουν το comeback. Κάποτε πέρα θέλουν στην συγκεκριμένη μετάδοση, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε το οξυτικό υλικό. Την δυνατότητα από την αρχή, από τους ρεύς, από τους παίκτες, από όλο το staff και για όμως συνέχεια να είστε όλοι καλά. Γεια σας.